centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βαγγελίδη, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Μου επιτρέψεις τον Ενικό. Βεβαίως, τώρα. Και στους ακροατές, αγαπημένους ακροατές σου. Συνδημότες. Ναι, ναι, λοιπόν. Ακριβώς. Και κοντοχωριανοί. Λοιπόν, και κοντοχωριανοί. Είναι ωραίο να ακούς από το στόμα του Υπουργού, μάλλον πόσο ωραίο είναι ότι είσαι ο καλύτερος Δήμος. Εντάξει, είναι όμορφο να το ακούς. Αποτελεί στην πραγματικότητα μια δικαίωση των προσπαθειών που κάνεις σαν περιοχή, σαν Δήμος, ναι, επί σειρά ετών. Διότι όλη αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται πραγματικά στα έργα που εντάσσονται, τα έργα που υλοποιούνται, που εκτελούνται και στα έργα που προγραμματίζονται. Και επειδή είσαι στο κομμάτι αυτό ακριβώς, των τεχνικών υπηρεσιών, ναι, υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω. Ακριβώς. Εντάξει, ήταν μια συνάντηση χωρίς βέβαια συγκεκριμένη ατζέντα. Ο Υπουργός, ναι, ήθελε να ενημερωθεί για την πορεία εκτέλεσης των έργων στο νομό, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και σε Δήμων. Λοιπόν, έργα που είναι ήδη ενταγμένα και εκτελούνται και έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν και στη νέα προγραμματική περίοδο και στο νέο πρόγραμμα, ναι, το γνωστό Αντώνης Τρίτσης. Ναι. Το οποίο παλιό φιλόδημο. Το παλιό φιλόδημο, ας το πούμε. Ναι. Ο φιλόδημος διακρίνονται σε δύο φιλόδημους. Φιλόδημο 1, φιλόδημο 2. Φιλόδημος 1 πλέον καταργείται. Ό,τι έργα είχαν προταθεί μπορούν να ξαναπροταθούν στο νέο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ο φιλόδημος 2 τρέχει κανονικά. Ναι. Άρα λοιπόν ο κ. Χαράγλου μάλλον ήταν και ενημερωμένος πριν έρθει. Ήταν αρκετά ενημερωμένος. Ήταν αρκετά ενημερωμένος. Αυτό αποκόμισε εγώ ψηφιακά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν επεκτάθηκε η συζήτηση παραπέρα εκτός από αυτό ή αν μείνατε σε αυτές τις διαπιστώσεις. Έκανε ο Περιφερειάρχης μια πολύ ωραία συνολική παρουσίαση των μεγάλων έργων που απασχολούν εδώ την περιοχή μας, για το φράγμα του Νεστορίου, για την σύρακα της Ήταν και ο κύριος Γκοσλιόπουλος, να πούμε, εκεί παρών. Και ο Δήμαρχος Νεστορίου, ακριβώς. Ναι. Με τον Δήμαρχο Καστοριάς είχε την ιδιαίτερη άλλη συνάντηση στο Δημαρχείο, οπότε δεν χρειαζόταν να είναι και, ναι, στη σύσκεψη μετά στην Αντιπεριφέρεια. Μια διευρυμένη συνάντηση στο Δήμο Καστοριάς, ναι, παρουσία και του Περιφερειάρχη, ο οποίος, ναι, πρέπει να πούμε ότι προγραμματίζει επισκέψεις στους Δήμους. Έρχεται και σε εσάς μεθαύριο. Θα έρθει σε εμάς την Πέμπτη και στον Ιστόριο, οπότε ξέρω την Παρασκευή. Μάλιστα. Δεν θα είναι μαζί, νομίζω, μαζί Πέμπτη και σε εσάς και στον Ιστόριο, δεν ξέρω. Από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος στον Ιστόριο, την Παρασκευή τον περιμένει. Τέλος πάντων, μπορεί να άλλαξαν κάποια προγράμματα. Τώρα, μια και ο λόγος για τα έργα. Προχθές μάλιστα είχαμε και μια συζήτηση εδώ, ναι, με τον κύριο Κεπαψόγλου. Ναι, μεν έργα στο Άργος, αλλά βλέπουμε πολλά εμπόδια και πολλές τρικλοποδιές, ας το πούμε έτσι. Είδαμε προχθές και μάλιστα έτυχαν συμπτωματικά να είναι όλα μαζί αυτά. Είδαμε τι συμβαίνει, ας πούμε, με την μεγάλη αναντιδιευθέτηση της Κήτης του Αλιάκμαν τώρα και με την... Με το τι ακούστηκε εκεί, το τι γράφτηκε από τη Σμίξη, παραδείγματος χάρη. Ναι. Είδα και ένα δικό σας εκτενέστατο κείμενο γι' αυτό. Μετά είχαμε εδώ, φιλοξενήσαμε τον κύριο Χρήστο Τόσκο από τις οικολογικές οργανώσεις. Η φωλιά του Μπούφου και ο Χρυσαετός στον Γέρμα θέλουν, λέει, να σταματήσουν το έργο του Λατομείου εκεί. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν αυτά στο Άργος, κάτι γνώμη σας, κύριε Βαγγελίδη? Κοίταξε, Χριστό, περιττώ τη δημόσια διοίκηση περίπου 20 χρόνια, 22 χρόνια. Ναι. Είμαι υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, ναι, 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 έχω υπηρετήσει σε, ας το πω, σε κρίσιμες έτσι, τεχνικές θέσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι έχω μια εμπειρία στην όλη διαχείριση. Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα παραγωγής των δημοσίων έργων από την αρχική του φάση μέχρι το τέλος, ναι, έχει κάποια κενά, έχει προβλήματα, έχει εμπόδια, πάσχει, θα έλεγα. Λοιπόν, τα προβλήματα δημιουργούνται όταν κυρίως στα μεγάλα τα έργα πρέπει να γνωμοδοτήσουν και να συναποφασίσουν πολλές υπηρεσίες και πολλοί φορείς. Εκεί κάπου και το ελληνικό, το δημόσιο σύστημα, έχει τα προβλήματά του. Με το ποτάμι συγκεκριμένα, εδώ και 6 μήνες προσπαθούμε να απεμπλακούμε από μία διαδικασία. Ενώ υπογράφτηκε η σύμβαση τον Δεκέμβριο του 2019, ξαφνικά κάποιες δημόσιες υπηρεσίες άρχισαν να θέτουν ζητήματα από το πουθενά. Δηλαδή, όταν φτάσει ένα έργο στην υπογραφή της σύμβασης, αυτό που μένει μετά είναι να αλοποιηθεί το έργο. Ό,τι προβλήματα ή ό,τι εμπόδια πιθανόν να προκύψουν αφορά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κατά τη φάση των εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων. Αυτά λοιπόν είχαν εξασφαλιστεί για το ποτάμι. Επομένως, έπρεπε η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει άμεσα από τον ανάδοχο.
ξαφνικά τέθηκαν κάποια ζητήματα από το Δαστερχείο Καστοριάς. Προσπαθούσαν να φορτώσουν, έτσι το αντιλήφθηκα εγώ τουλάχιστον, σαν, και σαν μηχανικός μιλώντας, τεχνικά μιλώντας, να φορτώσουν στο Δήμο υποχρεώσεις που δεν το αναλογούσαν. Να κάνει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να κάνει, ενώ έπρεπε να τα λύσουν άλλες υπηρεσίες. Τέλος πάντων, με αρκετή προσπάθεια, με κάποιες συναντήσεις και σε υψηλό διοικητικό επίπεδο στην περιφέρεια, λύθηκαν αυτά τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή στο έργο έχουν μπει οι δασικοί συνεταιρισμοί κατ' εντολή του Δασαρχείου για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες υλοτόμησης, να ανοίξει το πεδίο, να μπει ο ανάδοχος μέσα να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με βάση, ξαναλέω, την εγκεκριμένη μελέτη του έργου. Γιατί αυτό οφείλει να κάνει. Έτσι. Πρέπει να πω εδώ ότι όταν υπογράφεται μια σύμβαση, υπάρχουν συγκεκριμένα τεύχη συμβατικά. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Και από τη μεριά του ανάδοχου και από τη μεριά του φορέα, όπως είναι ο Δήμος ή η περιφέρεια, ανάλογα ποιος εκτελεί το έργο. Τώρα για το λατομείο και για τα υπόλοιπα, ναι, όντως τίθενται κάποια ζητήματα τα οποία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν προσπαθώ να βρω κι εγώ έτσι κάποιο κίνητρο πίσω από αυτές τις ενέργειες. Λογικό και επόμενο είναι κάποιος να σκέφτεται ότι όταν πας να εκτελέσεις τόσο μεγάλα έργα ή όταν πρόκειται να εγκαταστήσεις τέτοιες μεγάλες δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Κακά τα ψέματα. Αυτό επιδιώκουμε όλοι. Την ανάπτυξη της περιοχής. Και η ανάπτυξη έρχεται και μέσω των επενδύσεων, μέσω των μεγάλων έργων. Όταν τίθενται τέτοια ζητήματα από το πουθενά και σε νεκρούς χρόνους, λογικό είναι κάποιος να προβληματιστεί. Και δεν είναι μόνο αυτά τα παραδείγματα. Έχουμε και το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, και του κοινοκομείου στο Βογατσικό. Το κοινοκομείο στο Βογατσικό, άλλη ιστορία. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα συνεχόμενα και επαναλαμβανόμενα και λες, τι παίζει τώρα εκεί. Ακριβώς, θα συμφωνήσω μαζί σου και εγώ έχω πει και δημόσια και σε κατηδίαν συναντήσεις. Προβληματίζουμε, ξαναλέω ότι είμαι μηχανικός, δύο τι να μπορούν να συμβαίνουν ξεχωριστά. Ή δεν κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, σαν δήμαρχο οριστικού. Ή κάτι άλλο συμβαίνει και μπαίνουν κάποια εμπόδια. Αλλά το να μην κάνουμε καλά τη δουλειά μας αποτυπώνεται σε αυτό που ανέφερε και στην αρχή της συζήτησης, αυτό που είπε ο υπουργός. Ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει απορροφήσει περίπου 55 με 60 εκατομμύρια ευρώ έργα. Και γι' αυτό τον χαρακτήρα. Άρα δεν μπορεί να συμβαίνει δήμο. Το πρώτο. Και τα δύο μαζί δεν μπορεί να γίνονται. Και δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και κάτι άλλο. Γιατί και τα δύο μαζί είναι λίγο δύσκολο να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Είναι δύο αντίθετες έννοιες αυτές. Ναι, ναι. Το κοινοκομείο λοιπόν ήταν μια απλή διαδικασία. Ο Δήμαρχος άφησε κάποια υπονόμενα ότι κάποιοι θέλουν να φρενάρουν την πορεία του Δήμου. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν έχω λόγο να έχω άλλη άποψη από αυτή του Δημάρχου, γιατί πλέον εδώ και κοντά ένα χρόνο ζω τα πράγματα απ' έξω από το δημόσιο. Μέχρι τώρα ήμουν μέσα, τώρα τα βλέπω απ' έξω. Ναι, και προσπαθούν να βρουν ίσως και το παραμικρό από το οποίο να πιαστούν και αρκεί να σταματήσει, να μην εξελιχθεί. Δεν ξέρω. Πραγματικά, αν συμβαίνει, είναι κρίμα. Μα το κοινοκομείο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχει έγγραφο του Υπουργείου που λέει ότι μάλλον ταυτίζεται με την άποψη τη δική μας για να πάρουμε μια άδεια ίδρυσης, να λύσουμε το θέμα με τα αδέσποτα. Και η πλάκα ποια είναι. Ενώ ο Δήμος Άργος είναι και ο μοναδικός που πάει να κάνει και κοινοκομείο με σύγχρονες προδιαγραφές, είναι αυτός που βρίσκεται και μπλεγμένος και στα δικαστήρια. Συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Παράξενα πράγματα. Που δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για διαδικασίες διοικητικές, τις οποίες ξέρουμε απ' έξω και έναν κατωτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Και εκεί βρίσκουμε τα εμπόδια. Σε πράγματα τα οποία είναι γνωστά σε εμάς, τα έχουμε κάνει, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Προσπαθούμε να πείσουμε για τα αυτονόητα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτά ή σε άλλα έργα τα οποία θέλετε να πείτε κάτι σε σχέση με αυτά που είχε πει νωρίτερα, μάλλον πριν λίγα μέρες, ο κ. Χιπαψόπουλο? Έχουμε κάποια εξέλιξη, κάτι άλλο, κάτι που να. Είναι σε εξέλιξη, δημοπρατούνται το ένα μετά το άλλο τα έργα των ενεργειακών αναβαθμίσεων των σχολικών κτηρίων και του κλειστού γυμναστηρίου από το ΠΕΠ. Ναι. Έργα σημαντικά εννοείται. Ετοιμαζόμαστε, πήρα το δώσει, έλεγα, για να φτιάξουμε ένα καλό πρόγραμμα για να υποβάλουμε προτάσεις του Αντώνη Τρίτσης. Ναι. Ένα καλό πρόγραμμα, γνωστό πρόγραμμα, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Έχουν υπάρξει τέτοια προγράμματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Θησέας παλαιότερα το 7, η εμπειρία υπάρχει, η γνώση υπάρχει, η όρεξη για δουλειά υπάρχει. Θα υποβάλουμε και εκεί προτάσεις. Είναι 11 οι προσκλήσεις, θα υποβάλουμε και εκεί προτάσεις. Και θα προετοιμαστούμε φυσικά για την επόμενη προγραμματική περίοδο για το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, ένα από τα έργα που θα δούμε σύντομα είναι αυτή η περίφημη είσοδος της πόλης Άργους του Οριστικού που έχει δώσει και πάρα πολλά ατυχήματα. Μπράβο. Και συνήθως εκεί έχουμε και λεωφορεία που εμπλέκονται και αυτοκίνητα. Είναι δύσκολο τρίγωνο εκεί και όχι μόνο το συγκεκριμένο. Τι θα κάνετε εκεί?
Εκεί έγινε μια πολύ καλή, κατά τη γνώμη μου, κυκλοφοριακή μελέτη. Ναι. Λοιπόν, το έργο στην ουσία του είναι μια βελτίωση και αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ρύθμισης της εισόδου της πόλης του Άργους Οριστικού. Εδώ θα δώσετε 3,5 εκατομμύρια, βλέπω εδώ. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ήταν εδώ, οφείλω να πω δημόσια, έτσι, μια, τα εύσημα στον, γιατί το έργο εγώ σαν αντιδήμαρχος υπηρεσιών το βρήκα, τα εύσημα στον Δήμαρχο Άργους Οριστικού, ο οποίος πραγματικά εκμεταλλεύτηκε, το μοναδικός Δήμος ο οποίος πήρε χρήματα από αυτό το πρόγραμμα, από τις παραλίμνες, για τις παραλίμνες ζώνες, ειδικό πρόγραμμα, έτσι, ο Δήμος Άργους Οριστικού, ο οποίος με μια έξυπνη πρόταση κατόρθωσε και ενέταξε αυτό το έργο στο πρόγραμμα της Όχι Λιμνών. Λοιπόν, είναι ειδικά προγράμματα για την αξιοποίηση παραλίμνων και παραποτάμιων περιοχών. Αφορά την είσοδο της πόλης του Άργους Οριστικού από την αρχή του σχεδίου πόλης, κοντά στο βενζινάδικο, ναι, μπαίνοντας στο ναι, Άργος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φτάνει στη διασταύρωση του πανηγυριού και κάνει δύο κλάδους, αριστερά προς το πανηγύρι και ευθεία προς το κέντρο της πόλης, με διαχωριστική νησίδα, με φωτισμό, με κυκλοφοριακή ρύθμιση. Όλα αυτά για την οδική ασφάλεια. Προφανώς είναι ζήτημα οδικής ασφάλειας, όπως ανέφερες, γιατί εκεί ακριβώς στο σημείο υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Το δεύτερο το κομμάτι αφορά τον δρόμο, τον παλιό που πηγαίναμε στο Μαύροβο, από το Βενζινάδικο και δεξιά προς την Express Service. Ένα δρόμο που χρησιμοποιείται από οδηγούς. Φυσικά. Ενώνει το Άργος με το Δισπηλιό, με τον Δήμο Καστοριάς, εξυπηρετεί επιχειρήσεις γονοποιητικές και άλλες επιχειρήσεις και είναι ένας δρόμος επικίνδυνος. Αυτά πότε ξεκινάνε εκεί για να τα δούμε? Αυτό τώρα χρονικά, Χρήστο, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Πρέπει να ακολουθούν τώρα οι διαδικασίες για την δημοπράτησή του. Λογικά μπορεί να γίνει και φέτος, λοιπόν. Μπορεί να γίνει και φέτος, λογικά. Θεωρητικά και φέτος. Θεωρητικά και φέτος μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Η έναρξη, ναι, ναι. Η έναρξη των εργασιών. Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Για το δικό μας το παλιό χωριό έχουμε κανένα ενδιαφέρον νέο? Για το παλιό το χωριό, το επισκέφτηκα και το παλιό το Κουσταράκι, ναι, πριν λίγο, δεν είχα πάει, είναι αλήθεια. Ναι, και εκεί προγραμματίζονται κάποια έργα για τις αίθουσες στο δημοτικό. Γενικά υπάρχει μια δραστηριότητα, προσπαθούμε να ισομερίσουμε, ας το πούμε, τα έργα σε όλη την έκταση του Δήμου. Λοιπόν, είμαστε σε μια διαρκή κίνηση, θα έλεγα, σε μια διαρκή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαγγελίδη, που είστε μαζί μας. Δήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών του Άργους Οριστικού. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.